Για ποιους λόγους πραγματοποιείται αυτό το διήμερο και πόσοι συμμετέχουν? Ήδη εδώ και 2-3 χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα πολύ ευρύ δίκτυο δράσεων αλληλεγγύης, που το μεγαλύτερο κομμάτι, ή ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια, αφορά το πεδίο της τροφής. Εκεί πέρα έχουν αναπτυχθεί, σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί διάφορες δραστηριότητες, χωρίς μεσάζοντες, δομές αλληλεγγύης που ενισχύουν κόσμο με νοικοκυριά με τρόφιμα, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικές κουζίνες, συλλογική αυτοδιαχειριζόμενη αγροί, αλλά και δεκάδες, εκατοντάδες παραγωγοί, οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αυτό το κίνημα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει όλοι, και αυτό βγαίνει και από τις επίσημες έρευνες όπως αυτή του ΑΟΣΑ τελευταία, την τραγική ανάπτυξη του επισιτιστικού προβλήματος στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάσταση όσον αφορά τις οικογένειες, οι οποίες όχι απλά ζουν τυπικά κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά δεν μπορούν πραγματικά να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους στο επίπεδο της τροφής. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό το κίνημα έχει φτάσει, ας το πούμε έτσι, όχι σε κάποια όρια, αλλά του μπαίνει επιτακτικά το ζήτημα της εξέλιξής του σε κάτι άλλο, το οποίο αυτό προϋποθέτει έναν τύπο συντονισμού, καλύτερη οργάνωση και καλύτερη δικτύωση, οριζόντια ανάμεσα σε όλους αυτούς που συμμετέχουν. Για τους λόγους αυτούς, υπήρξε μια διαδικασία σχεδόν 2 μηνών με συναντήσεις που γίνανε και με απευθύνσεις και επαφές με δομές αλληλεγγύης και ανεξάρτητους αλληλέγγυους παραγωγούς. Και αυτή τη στιγμή, ενώ η αφίσα μας γράφει 82 συλλογικότητες ότι παίρνουν μέρος, είναι σχεδόν 100 οι συλλογικότητες που παίρνουν μέρος. Ανέφερα τι είδους συλλογικότητες σε ποια πεδία δράσης πιο πριν, και ευελπιστούμε ότι θα είναι μια συνάντηση που θα γονιμοποιήσει περισσότερο αυτές τις δράσεις, θα τις κάνει πιο αποτελεσματικές, πιο παραγωγικές, και θα μπορέσουμε να δώσουμε την πραγματική έκταση που έχει αυτό το κίνημα και την ενδυνάμωσή του ακόμα περισσότερο, ώστε να δυναμώσει και η διαφορετική προοπτική και διέξοδος, όχι μόνο για το ζήτημα της τροφής, αλλά και για την οργάνωση ή την οικοδόμηση ενός άλλου μοντέλου κοινωνίας, που όσον αφορά την τροφή επεκτείνεται από το πεδίο της παραγωγής, της διανομής των προϊόντων, μέχρι τα καταναλωτικά πρότυπα που έχει αυτή η κοινωνία, με κύριο άξονα την αλληλεγγύη. Πώς οι άνθρωποι εμπλέκονται σε αυτές τις κοινωνικές δράσεις? Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που εμπλέκονται στις δράσεις αλληλεγγύης. Έχουμε κάνει, στα πλαίσια της συνάντησης, προσπαθήσει να κάνουμε μια καταγραφή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Έχουμε μαζέψει κάποια στοιχεία που αφορούν τις δομές που δραστηριοποιούνται στην Αττική. Μετά την συνάντηση θα μπορούμε να έχουμε και περισσότερο, πιο διευρυμένα στοιχεία που θα μαζέψουμε το Σαββατοκύριακο 29-30 Μαρτίου, που θα γίνει συνάντηση στην Γεωπονική, από τις δομές που θα έρθουν από την επαρχία. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν 45 δομές χωρίς μεσάζοντες. Μιλάμε για τις αυτοοργανωμένες δομές χωρίς μεσάζοντες, και όχι για παζάρια χωρίς μεσάζοντες που γίνονται από τους δήμους κτλ. Υπάρχουν λοιπόν 45 δομές αυτοοργανωμένες χωρίς μεσάζοντες, που είναι 26 στην Αττική και 19 στην περιφέρεια, και έχουμε στοιχεία από τις μισές από αυτές, από τις 22, στα οποία δραστηριοποιούνται 963 άνθρωποι, 417 είναι σε μόνιμη βάση και 546 βοηθάνε στην δημοσιοποίηση των γεγονότων ή όταν γίνονται αυτές οι διανομές. Πόσοι άνθρωποι υποφελούνται από τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης?
Είναι γύρω στις 14.000. Είναι 13.775 συγκεκριμένα, που σημαίνει 655 αγοραστές, νοικοκυριά, σε κάθε διανομή χωρίς μεσάζοντες, κατά μέσο όρο. Μιλάμε λοιπόν για ένα μεγάλο, για ένα αρκετά μεγάλο εύρος. Και επίσης ένα στοιχείο για τους παραγωγούς είναι ότι συμμετέχουν 23 παραγωγοί σε κάθε διανομή. Όσον αφορά τις δομές αλληλεγγύης, υπάρχουν στην Αττική 37 δομές αλληλεγγύης που έχουν στις δράσεις τους την ενίσχυση οικογενειών με τρόφιμα, εκ των οποίων πολλές, η πλειοψηφία από αυτές, οι 23, δίνει δύο φορές το μήνα σχεδόν, που σημαίνει ότι μοιράζει πάνω από 5.000 πακέτα αλληλεγγύης κάθε μήνα. Συνολικά, αυτό σημαίνει σε πόσα άτομα υποστηρίζονται, είναι 13.000 άτομα, και ενδεικτικό της ανάγκης που υπάρχει είναι ότι μεταξύ του Ιουλίου του 2013 και του Φεβρουαρίου, οι ανάγκες στις καταγραμμένες δομές που είχαμε, γιατί έχουν δημιουργηθεί και νέες δομές από τότε, στις καταγραμμένες που μπορούν να υπάρχουν συγκριτικά μεγέθη, έχουν αυξηθεί πάνω από το 1 τέταρτο, έτσι, δηλαδή 28%. Οι ανάγκες έχουν αυξηθεί 28% μέσα σε 7 μήνες και δείχνουν την κατάσταση η οποία υπάρχει. Και στις συλλογικές κουζίνες υπάρχουν 20 συλλογικές κουζίνες, 11 στην Αττική και 9 στην περιφέρεια. Μοιράζονται κάθε μήνα 9.000 μερίδες από αυτές τις αυτοδιαχειριζόμενες κουζίνες, και συμμετέχουν είτε στη συλλογή τροφίμων είτε στο μαγείρεμα 130 εθελοντές.